Μένεται η σφοδρή κακοκαιρία στο νησί με το Ηράκλειο να μην έχει μείνει ακλόνητο από τις καταστροφές. Για άλλη μια φορά τα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την ιστορική Ιεραμονή του Αγίου Παντελεήμονος στο Φόδελε, με την καταστροφή να είναι εμφανής από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις έφεραν την κατάρρευση του δυτικού τείχους της Μονής, καθιστώντας επικίνδυνη τη στατικότητα του αύλιου χώρου, αλλά και την πρόσβαση σε αυτήν από την κεντρική πύλη με το φόβο περαιτέρω κατολισθήσεων. Η αδελφότητα σήμερα απευθύνει έκκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά προσκόμματα για να μεριμνήσουν ουσιαστικά για την αποκατάσταση του ιστορικού αυτού χώρου που τόσο πολύ έχει πληγεί. Και όλα αυτά την ώρα που το μοναστήρι και η αδελφότητα προσπαθούσαν να ανασυντάξουν τη Μονή μετά και τον σεισμό του 2006, με τις απαραίτητες ωστόσο εργασίες από πλευράς εφορίας αρχαιοτήτων να παραμένουν στις καλένδες. Τρόμο σε κεντρικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου από την κατάρρευση παλαιού κτηρίου νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου. Επρόκειτο για μια μονοκατοικία από την οποία έπεσαν αρκετά κομμάτια της πρόσωψής της. Στην οδό Μιχαήλ Καλογύρου, στο κέντρο της πόλης, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων αλλά και της παλαιότητας του κτηρίου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 5 άνδρες της ΕΜΑΚ προκειμένου να ελέγξουν αν υπήρχε κάποιο άτομο στο σημείο της κατάρρευσης. Η υπηρεσία μάλιστα επιστράτευσε και έναν ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, προκειμένου να είναι καθόλου σίγουροι πως κάτω από τα συντρίμμια δεν είχε εγκλωβιστεί κάποιο άτομο. Μέσα στο κτίριο δεν έμενε κάποιος άνθρωπος, ωστόσο για την κατάρρευση ενημερώθηκε η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, η οποία ενημέρωσε πως θα μεριμνήσει προκειμένου να αποφευθούν τα χειρότερα. Στο σημείο, εκτός από την πυροσβεστική υπηρεσία, βρέθηκε η αστυνομία αλλά και κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ηρακλείου. Ενώ αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με πληροφορίες, το κτίριο βρίσκεται μέσα στη λίστα με τα 700 καταγεγραμμένα κτίρια βόμβες στο Ηράκλειο που κρέμονται από μια κλωστή.